Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οριστιάδας της δεύτερης θητείας του Δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη. Κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση, σκοπός ήταν η εκλογή του νέου Προεδρίου καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Αρκυριάδης πρότεινε για Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου τον Βαγγέλη Μαρασλή, ο οποίος λόγω της μη ύπαρξης άλλης υποψηφιότητας εκλέχθηκε χωρίς την διαδικασία της κάλπης για την θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παράταξη της κυρίας Γκουγκουσκίδου, Δήμος Οριστιάδας τόπος Ναζό, πρότεινε τον κύριο Καλφόπουλο για την θέση του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τρίτη σε ψήφους παράταξη, Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμου Οριστιάδας είναι στο χέρι μας, δήλωσε προς το παρόν πως δεν επιθυμεί να προτείνει κάποιον Δημοτικό Σύμβουλο και έτσι ακολούθησε η επόμενη παράταξη, αυτή του κυρίου Καζαλτζή, που πρότεινε τον κύριο Ροδινό. Σύμφωνα με το radioevros.gr, με την ολοκλήρωση της εκλογής των τριών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προέκυψε το παρακάτω Προεδρείο. Πρόεδρος Ευάγγελος Μαρασλής. Αντιπρόεδρος Γιώργος Καλφόπουλος. Γραμματέας Ροδινός Αναστάσιος.